φάσεις, ένα γκολ του Ζουμπούλη που ακυρώθηκε σαν offside και ένα μαρκάρισμα του Σκάρα από τον Ιωαννίδη ξεσήκωσαν την κερκίδα των γηπεδούχων κατά το διαιτητή της συνάντησης, κ. Ρίγα. Εγώ πιστεύω ότι η αποφασιστική διαιτησία του Ρίγα σε εκείνα τα λεπτά που δεν ξέρω αν έκανε λάθη ή όχι, βοήθησε τον Ολυμπιακό μετά με την εμπειρία, μπόρεσε πέτυχε τον γκολ και τα πράγματα μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τα παιδιά της έδεσης που ήταν απογοητευμένα. Μετά το πρώτο 25 λεπτό, ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο του αγώνα και κατόρθωσε να προηγηθεί στο 28 με κοντινό πλασέ του Γιώτη Τσαλουχίδη. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα ακόμη γκολ για τους Ερυθρόλευκους όταν ο Όλεκ Προτάσοφ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και πλάσαρε τον τερατοφύλακα Ράμπουσιτς. Το τελικό 0-2 έφερε την πειραϊκή ομάδα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ που έχει 26 και τον Παναθηναϊκό που έχει 25. ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν αυτή τη νίκη και γι' αυτό κυνηγήσαμε και την ουσία σήμερα από το θέμα.